μπει μέσα όποιος θέλει. Όποιος θέλει να μπει μέσα τώρα. Και να καλέσουν ακόμα αστυνομία να έρθει και τον εισαγγελέα. Τι που φάγανε τα λεφτά, γιατί είναι όλοι έξω. Να έρθει εδώ εισαγγελέα, δε κορόιδο, να δει που ζεις. Γιατί του ζήτησες πέντε μήνες παράτα να ζήσεις. Δεν του ζήτησες ένα χρόνο, ούτε πέντε χρόνια. Ποιος είναι ο εργολάβος από την Πάτρα που κάνει μάτω στην περιουσία της δικής σου, ρε. Δώσ' του μία να τελειώσει, ρε. Με τις έντονες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων στη δασική περιοχή της Τροφιλιάς, της Δράχης, της Κρέστενας, ήρθαν σήμερα αντιμέτωποι οι υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης, η αστυνομία και τα συνεργεία κατεδάφισης, όπου βρέθηκαν στην περιοχή για να συνεχίσουν το γκρέμισμα των αφαίρετων κτισμάτων, υλοποιώντας 9 πρωτόκολλα κατεδάφισης. Χτες οι αντιδράσεις ήταν οι ποιότερες, καθώς κατεδαφίστηκαν κτίσματα εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, σήμερα τα συνεργεία περίμεναν μπροστά από τις σταυλικές εγκαταστάσεις που ήταν προς κατεδάφιση ο ιδιοκτήτης τους, καθώς και συνάδελφοι του κτηνοτρόφη, παρουσία και των δύο δικηγόρων που τους εκπροσωπούν. Από την αρχή φάνηκε πως δεν ήταν διατεθειμένοι να επιτρέψουν το γκρέμισμα των σταυλικών εγκαταστάσεων, ζητώντας να πάρθει απόφαση για παράταση των αποφάσεων της αποκεντρωμένης μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο. Άνοιξε, δεν πρόκειται να προχωρήσει, μηχάνημα, καλέ κατά το λόγο. Να αρχίσει ο εισαγγελέας. Διαταγή τι είναι εδώ, ο νόμος του Λυκούργου, σκοτώνουμε και πληρώνουμε. Πού πάει ο εργολάβος μέσα στις οικογένειες του καθενού. Εξεκίνησε καβάλι και τα μάχη έρχεται εδώ και λέει πληρώνω. Να μπει μέσα αμανάτας. Και δεν θα την πληρώσει κανένας άδικα, θα την πληρώσει όλους που φταίει σήμερα. Άδικα δεν θα πατωθεί κανένας. Φιλανές έχω και τίποτα πετά, τίποτα κτίρια που έχουν στη θάλασσα. Εκεί δεν τα βλέπουν, εδώ τα βλέπουν. Και δεν δίνουν και μια παράτα γιατί πέντε μήνες. Και έρχεται, πού πάει στον πατέρα τα χρέκια. Τα παιδιά τα έχει σε πολυκατοικία αυτός και τα δικά μου μόνο στο νερό. Αλλά δεν το βλέπει η εξουσία. Ούτε το κράτος. Λέει το κράτος σκοτώνω και πληρώνω. Δύο περίπου ώρες κράτησαν οι συζητήσεις με τους υπαλλήλους της αποκεντρωμένης αλλά και τον αστυνομικό διευθυντή Γιώργο Κωστόπουλο και τον διοικητή του ΑΤΑΦ Κρεστένων Σωτήρη Πιτσινή να προσπαθούν να βρουν μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να μην οξυνθούν τα πνεύματα και χρειαστεί επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων για την απομάκρυνση των κτηνοτρόφων. Οι ίδιοι δήλωναν πως σε περίπτωση που ξεκινούσαν το γκρέμισμα των κτισμάτων θα έμπαιναν μπροστά από τα μηχανήματα. Γιατί είχα ως απευθυνθείτε στον κύριο Παναγιώτοπουλο. Σε ποιο Παναγιώτοπουλο, γιατί. Ήσταν εισαγγελέα, να ενημερωθεί εισαγγελέα. Όχι, εμείς θα πούμε μέσα στα καλύτερα και εσύ να πέρασε με την κόρτα. Τελικώς, ένδειξη καλής θέλησης από πλευράς των αρχών, πάρθηκε η πρωτοβουλία να δοθεί μια άτυπη προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργολαβίας κατεδαφίσεων. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται μέχρι τότε να πάρουν ό,τι τους ανήκει και να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ιδάλλως, την Δευτέρα το πρωί, τα συνεργεία θα βρεθούν ξανά στο δάσος της Τροφιλιάς και θα εκτελέσουν τις ούτως ή άλλως αμετάκλητες αποφάσεις για το γκρέμισμα των αφαίρετων κτισμάτων τους.